Καλώς ήρθατε στο 52ο Learning μάθημα για C++ Programming. Είμαι η Δήμητρα και σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για την κληρονομικότητα. Η κληρονομικότητα μπερδεύει πολύ τον κόσμο, γι' αυτό θα κάνουμε ένα εύκολο παράδειγμα για να το καταλάβετε. Με την κληρονομικότητα ουσιαστικά μπορείς να κληρονομήσεις πράγματα από άλλη κλάση. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία κλάση με κάποιες συναρτήσεις και μεταβλητές και θέλουμε να φτιάξουμε μία άλλη κλάση που να έχει τις ίδιες συναρτήσεις και μεταβλητές, αντί να αντιγράψουμε όλες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κληρονομικότητα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε δύο κλάσεις, να κάνουμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Αρχικά θα κάνουμε μία κλάση που θα την ονομάσουμε Mother. Ωραία, ξετσεκάρουμε εδώ αυτά όπως κάνουμε πάντα. Create, ναι και OK. Και πάμε να δημιουργήσουμε άλλη μία κλάση. Daughter αυτήν θα την πούμε, σαν κόρη δηλαδή. Daughter. Ξετσεκάρουμε πάλι αυτά. Πατάμε create κανονικά, ναι και OK. Ωραία, δημιουργήσαμε τις δύο κλάσεις που θέλαμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιγράψουμε τα include, ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κλάσεων. Πάμε λοιπόν, αρχικά αυτό. Ας αντιγράψουμε και από το daughter. Ωραία. Και τώρα ας το πάρουμε όλο μαζί και να το αντιγράψουμε εδώ και εδώ. Ωραία, τέλεια. Έχουμε έτοιμες τις επικεφαλίδες μας. Είναι έτοιμο, θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Πάμε τώρα όμως να σβήσουμε και το protected και το private. Δεν είναι πράγματα τα οποία δεν θα τα χρειαστούμε σε αυτό το μάθημα. Σβήνουμε και από εδώ. Ωραία, ας σβήσουμε και τα σχόλια από εδώ, δεν χρειάζονται, είναι περίτα. Ωραία, τέλεια. Έτσι έχουμε φτιάξει τη βάση των αρχείων που θέλαμε. Θέλουμε ουσιαστικά να κληρονομήσει η κλάση daughter από την κλάση mother. Έτσι την κλάση mother θα την αποκαλέσουμε κλάση βάση και την κλάση daughter συμπληρωματική. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Πηγαίνουμε αρχικά στο mother. .age αρχείο και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δηλώσουμε το πρωτότυπο της μίας συνάρτησης που θα δημιουργήσουμε. Πάμε λοιπόν, γράφουμε void και στην ονομάσουμε say name. Ωραία, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο σε αυτό το αρχείο, πηγαίνουμε στο mother.cpp και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε την συνάρτηση που μόλις δηλώσαμε. Πάμε λοιπόν, void mother, άνω κάτω τελεία διπλή, say name, το όνομα της συνάρτησής μας και τις αγγείλες, έτσι ώστε να γράψουμε το κύριος μέρος της συνάρτησης. Απλά θα εκτυπώνει ένα μήνυμα για να καταλάβετε το παράδειγμά μας. Ας γράψουμε I love my family. Ωραία, end line. Ωραία, ουσιαστικά αυτό θα είναι το όλο όσο θα κάνει η συνάρτηση αυτή που έχουμε δημιουργήσει. Ωραία, πάμε λοιπόν στη main. Θα δηλώσουμε ένα αντικείμενο αρχικά, θα το ονομάσουμε mother και ας το πούμε mom αυτό. Ωραία, και πάμε να καλέσουμε την συνάρτηση say name, όπως κάνουμε πάντα, mom, τελεία, say name το βγάζει από μόνο του, βλέπετε. Ωραία, πάμε λοιπόν να τρέξουμε το πρόγραμμα να δούμε αν δουλεύει. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν ότι μας εμφανίζει το I love my family. Τρέχει κανονικά δηλαδή η κλάση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με την κληρονομικότητα, να μπούμε δηλαδή στο κομμάτι το οποίο θέλουμε. Πάμε από κάτω και ας δηλώσουμε daughter, το βγάζει κατευθείαν, βλέπετε. Ας την ονομάσουμε Tina. Ωραία, και πάμε από κάτω, γράφουμε Tina.say. Name. Ωραία, πάμε λοιπόν να το τρέξουμε, να δούμε τι γίνεται. Βλέπετε ότι μας βγάζει λάθος εδώ. Τι γίνεται άμα θέλουμε να τρέξουμε αυτή τη συνάρτηση και για την κόρη? Ουσιαστικά αυτό που κάναμε δεν γίνεται, γιατί όπως βλέπετε εδώ, έχει δηλωθεί η κλάση mother, δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία μεταξύ της κλάσης mother με daughter, δεν έχουμε γράψει κάτι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα ουσιαστικά, είναι να σας δείξω τι είναι η κληρονομικότητα. Πάμε λοιπόν στο αρχείο daughter.age. Αυτό που έχουμε να κάνουμε ώστε να μπορέσει να κληρονομήσει η κλάση daughter την κλάση mother
είναι να πάμε εδώ μετά το daughter και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε άνω κάτω τελεία, να γράψουμε public και mother. Αυτό είναι όλο όσο πρέπει να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να το τρέξουμε εδώ, στο σβήσουμε το mother. Δεν χρειάζεται, θέλουμε να δούμε την κληρονομικότητα. Το τρέχουμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζει κανονικά το μήνυμα που θέλαμε. Αυτό είναι ουσιαστικά η κληρονομικότητα. Δημιουργήσαμε δύο κλάσεις, τη mother και την daughter. Δημιουργήσαμε αρχικά στην κλάση mother μία συνάρτηση say name, στην οποία απλά βάλαμε να εμφανίζεται το I love my mom. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Είχαμε δημιουργήσει ένα αντικείμενο mom, ώστε να καλεί τη συνάρτηση και να μας το εμφανίζει το μήνυμα. Έπειτα, για να μπορέσει να κληρονομήσει η κλάση daughter την συνάρτηση, την κλάση mother δηλαδή, στοιχεία από την κλάση mother, δοκιμάσαμε να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο και να καλέσουμε κατευθείαν την συνάρτηση. Αυτό δεν γινότανε και το μόνο που χρειαζόταν να κάνουμε είναι να πάμε στο daughter.age αρχείο και μετά το όνομα της κλάσης να βάλουμε άνω κάτω τελεία, public και mother. Αυτό είναι όλο όσο πρέπει να κάνουμε, δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Με αυτόν τον τρόπο η κλάση daughter κληρονομεί την κλάση mother και ουσιαστικά μπορεί να χρησιμοποιήσει την συνάρτηση say name που υπάρχει στην κλάση mother. Και έτσι να την χρησιμοποιεί χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και χωρίς να χρειάζεται να κάτσουμε να αντιγράψουμε τη συνάρτηση και το πρωτότυπο και όλα γενικότερα. Να κάνουμε κόπο χωρίς λόγο, ενώ γίνεται απλά βάζοντας άνω κάτω τελεία, όπως είπαμε, public και mother. Δημιουργήσαμε το αντικείμενο για την κλάση daughter και έτρεξε κατευθείαν χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια κάποια πιο περίεργα πράγματα που δεν σας είπα και αυτό γιατί δεν θέλω να σας μπερδέψω. Ελπίζω να καταλάβετε τι είναι κληρονομικότητα. Αυτά έχω να σας πω, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε φυσικά να σχολιάσετε. Τα λέμε στο επόμενο μάθημά μας.